ένα μάτς το οποίο το ελέγχατε μέχρι το 60, ενώ είχε ξεκινήσει καλύτερα η αναγέννηση, μετά βρήκατε τα πατήματά σας, είχατε ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, δεχτήκατε ένα γκολ σχεδόν σε μια ώρα αγώνα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν το διαχειριστήκατε σωστά, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι αυτή ότι μπήκαμε καλά, ελέγχαμε το παιχνίδι, είχαμε και κάποιες δικές μας φάσεις να προηγηθούμε ίσως. Θεωρώ ότι το κομβικό σημείο ήταν τότε όταν μπήκε το πρώτο γκολ. Νομίζω ότι δεν είχε ενέργεια η αναγέννηση για να μας πιέζει και να μας κάνει κάτι. Από μία φάση προηγήθηκε και από εκεί και μετά όμως δεν το διαχειριστήκαμε εμείς σωστά. Μπήκε και δεύτερο γκολ σε ένα ξανά κομβικό σημείο από 2-3 αναποβούλες, αν δεν κάνω λάθος, εκεί. Και κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να μείνω σε αυτή τη μία ώρα, 65 λεπτά πόσο ήταν, που νομίζω ότι παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και θα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Να διορθώσουμε κάποια λάθη. Τι άλλο παίξαμε με έναν αντίπολο που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παιδιών για τα 65 λεπτά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να γινόμαστε καλύτεροι. Έπαιξε ρόλο η αποσία του Γκιουρσάνη. Ναι, νομίζω ότι έπαιξε και ειδικά έτσι όπως είδατε το παιχνίδι 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μια αναγέννηση που θα έπρεπε να ρισκάρει και να ήταν πιο πιεστική, νομίζω ότι ήταν ιδανικό παιχνίδι για αυτόν. Όμως λόγω της υπηρεσίας δεν μπορούσε να βγει έξω και δεν τον είχαμε. Αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, προχωράμε. Έχουμε ούτε εξ' άλλους άλλα 29 παιχνίδια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.